Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Αποκάλυψης. Είμαστε σελίδα 1092 και διαβάζουμε από το θήτα κεφάλαιο, 9 κεφάλαιο και 12 εδάφιο τη συνέχεια. Θήτα 12, σελίς 1092. Ιουέ ημία απήλθεν, ιδού έρχονται έτη δύο ουέ μετά ταύτα. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε, και ήκουσα μία φωνή εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού, του ενώπιον του Θεού, λέγουσα προς τον έκτον άγγελον, ως της είχε της άλπιγκα, λύσον τους τέσσερις αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγα ποταμόν Εφράτην. Και λύθησαν οι τέσσερις άγγελοι ετοιμασμένοι στην ώραν και ημέραν και μήνα και ενι αυτών δια να θανατώσωση το τρίτον των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού ήταν 2 μυριάδες μυριάδων. Και ήκουσα τον αριθμόν αυτών. Και ούτως είδον τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών, ότι είχαν θώρακας πυρήνους και ιακύνθους και θειώδης, και κεφαλέ των ύπων ήσαν ως κεφαλέ λεόντων, και επί των στομάτων αυτών εξήργετο πυρ και καπνός και θείων. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών. Διότι η εξουσία αυτών ή το εν το στόματι αυτών, επειδή εουρέ αυτών είναι όμοιοι με όφης, έχουσι κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουσι. Και οι λοιποί των ανθρώπων ήτινες δεν εθανατώθησαν με τα σπληγάς ταύτας, ούτε μετενόησαν από τον έργον των χειρών αυτών, ώστε να μην προσκυνήσωσιν τα δαιμόνια και τα είδωλα, τα χρυσά, τα αργυρά, τα χάλκινα, τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπουσιν δίνονται, ούτε να ακούωσιν, ούτε να περιπατώσει, και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών. Κι είδων άλλων άγγελων ισχυρών καταβαίνοντα εκ του ουρανού ενδεδειμένων νεφέλιν. Κι το ήρις επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός, και είχε εν τη χειρή αυτού βιβλιάριον ανεωγμένων και έθεσε εν τον πόδα αυτού των δεξιών επί την θάλασσαν, των δε αριστερών επί την γην, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης καθώς βρυχάται ο λέων. Και όταν έκραξε, ελάλησαν 7 βροντέ των τα σε αυτόν φωνάς. Και όταν ελάλησαν 7 βροντέ τα φωνά σε αυτόν, έμελον να γράφω, και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσα προς εμές φράγισον, εκείνα τα οποία ελάλησαν 7 βροντέ και μην γράψεις ταύτα. Και ο άγγελος τον οποίον είδον ιστάμενον επί της θαλάσσης και επί της γης, εσήκωσε την χείραν αυτού εις τον ουρανόν, και όμως εν εις το ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, ως της έκτισε τον ουρανόν και τα εναυτό, και την γην και τα εναυτή, και την θάλασσαν και τα εναυτή, ότι καιρός δε θέλει είστε έτη. Αλλά εν τες ημέρες της φωνής του 7ου αγγέλου, όταν μέλει να σαλπίσει, τότε θέλει τελεστεί το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσεν προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας. Και η φωνή την οποία νίκουσα εκ του ουρανού, πάλιν ελάλη μετεμού και έλεγεν, «Ήπαγε, λάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρή του αγγέλου του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης». Και πήγα προς τον άγγελον λέγον προς αυτόν, «Δώσ' μη το βιβλιάριον», και λέγει προς εμέ, «Λάβε και κατάφαγε αυτό». Και θέλει πικράνει την κοιλία σου πλην εν το στόματί σου θέλει είστε γλυκοί ως μέλι. Και έλαβον το βιβλιάριον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό, κοίτω εν το στόματί μου ως μέλι γλυκοί, και ότε έφαγον αυτό επικράνθη κοιλία μου. Και μη λέγει, πρέπει πάλι να προφητεύσεις περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών. Και μη εδόθηκα άλαμος όμοιος με ράβδον. Και ο άγγελος ίστατο λέγον σηκώθητη και μέτρησον το ναούν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφεσε έξω και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη στα έθνη. Και την πόλην την Αγίαν θέλουσι πατήσει 42 μήνας. Και θέλει δώσει και θέλω δώσει στους 2 μάρτυρές μου να προφητεύσω συν 1260 ημέρας ενδεδειμένης άκους. Ούτε είναι ιδίως ελέη, ελέε και οι 2 λιχνίε και ιστάμεν ενώπιον του Θεού της γης.
και αν τις θέλει βλάψει αυτούς, εξέρχεται πύρεκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Και αν τις θέλει να βλάψει αυτούς, ούτω πρέπει να θανατωθεί. Ούτε έχουν στην εξουσία να κλείσωσιν των ουρανών δια να μην βρέχει βροχήν εν τες ημέρες προφητείες αυτών. Και έχουν στην εξουσίαν επί των υδάτων και να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσιν την γην με πάσαν πληγήν ως άκησε αν θελήσωση. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνουν εκ της αβύσου, θέλει κάμει πόλεμον με ταυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. Και τα πτώματα αυτών θέλουν συγκείται επί της πλατείας της πόλεως μεγάλης ή της καλείται πνευματικό Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και εκ φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουν συβλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση. Και δεν θέλουν συναφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουν συγχαρίδι αυτούς και εφρανθεί. Και θέλουν υπέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτι οι δύο προφήτε βασάνισαν στους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τα τρίας ημέρας και ήμιση, εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών. Και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανών λέγουσα προς αυτούς «Ανάβητε εδώ». Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη εφέλη και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών. Και κατ' εκείνη την ώραν έγινε σεισμός μέγας και έπεσε το δέκατον της πόλεως και θανατώθησαν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007. Οι λοιποί έγιναν έμφοβοι και έδωσαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού. Αμήν. Εξελίσσεται εν τάχη το σχέδιο του Θεού, έτσι όπως το αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου. Η οργή του Θεού έχει ήδη αρχίσει, αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, με τις 7 σφραγίδες. Η 7η σφραγίδα στη συνέχεια περιείχε 7 σάλπιγγες. Η οργή του Θεού εξελίσσεται όλο και πιο σκληρά εναντίον των ανθρώπων. Η πρόθεση του Θεού είναι να τιμωρηθούν, βέβαια, να κάνει κρίση στους ασεβείς, αλλά και να μετανοήσουν όσοι κατανοήσουν ότι ο Θεός είναι αυτός ο αγαθός και υπακούσουν στο θέλημα του Θεού, μη βάζοντας το χάραγμα στο δεξί χέρι του Αντίχριστου ή στο μέτωπο, καθώς επίσης και μην προσκυνώντας την εικόνα του. Οι 4 πρώτες σάλπιγγες ήταν εις καταστροφήν της φύσης, της γης. Οι 3 τελευταίες όμως είναι εις καταστροφήν και εκδήλωση οργής του Θεού προς τους ανθρώπους. Η 6η, θυμάστε την προηγούμενη 5η, ήταν μια τρομακτική σάλπιγγα, μια τρομακτική κρίση του Θεού, όπου απέστειλε έναν άγγελο που είχε κλειδί και άνοιξε το φρέαρ της Αβύσου, όπου υπήρχαν φυλακισμένοι δαιμόνια, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, άγγελοι που δεν εφύλαξαν το εαυτόν κατοικητήριον και ευρέθησαν δεδεμένοι στα Τάρταρα, στην Άβυσο. Και βγήκαν ως καπνός και αμέτρητες ακρίδες, με τη μορφή των ακρίδων μπορούσε να περιγράψει ο Ιωάννης αυτό που έβλεπε, είχαν εξουσία να χτυπάνε σαν σκορπιό τους ανθρώπους, αλλά δεν είχαν εξουσία να θανατώσουν τους ανθρώπους. Ήταν επώδυνο και κράτησε αυτή η καταστροφή 5 μήνες. Τώρα μπαίνουμε στη Δευτέρα Ουέ, που είναι η 6η σάλπιγγα, και η οποία είναι επίσης τρομακτική, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν ο 6ος άγγελος εσάλπισε, άκουσα μία φωνή εκ των 4 κεράτων του θυσιαστηρίου του Χριστού που είναι ενώπιον του Θεού, να λέγει προς τον 6ον άγγελο, ο οποίος είχε τη σάλπιγγα, «Τώρα εσύ λύσε τους αγγέλους τους δεδαμένους εις τον μέγαν ποταμόν Εφράτην». Και από εδώ και πέρα ξεκινάει κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ποτέ δεν είμαστε σίγουροι
να μπορούμε να εξηγήσουμε τα γραμμένα στην Αποκάλυψη, ξεκινάει κατά πάσα πιθανότητα ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος είναι τρομακτικός και περιγράφεται μάλιστα ότι είναι ακριβώς προσδιορισμένος από το Θεό πώς θα γίνει, καθώς ελήθησαν οι τέσσερις άγγελοι που κρατούσαν την ειρήνη επί της γης και ήσαν ετοιμασμένοι εις την ώρα και ημέρα και μήνα και ενιαυτό για να λυθούνε, να ξεκινήσει ο τρίτος, αν είναι τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, γιατί μπορεί να είναι και πνευματικά όντα αυτά, δαιμόνια δηλαδή, αλλά το πιθανότερο είναι να είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, καθώς λέει ότι στρατεύματα 200 εκατομμυρίων εξεχήθησαν δια να θανατώσωση το τρίτον των ανθρώπων. Και τα στρατεύματα τα βλέπε η πείς πάνω σε άλογα με τρομακτικές εξουσίες, δυνάμεις, ώστε να μπορούνε να θανατώνουνε με πυρ καπνών και θείων, που είναι και τα στοιχεία τα οποία μας παραπέμπουν στο να πιστεύουμε ότι είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Βέβαια, τα στρατεύματα αυτά τα περιγράφει, όπως είπαμε, άλογα και με υπείς, αλλά είναι πολύ λογικό για τον Ιωάννη πριν 2.000 χρόνια να βλέπει αυτό το στρατό και να μην μπορεί να τον περιγράψει με άλλο τρόπο παρά με υπείς, όπως ήξερε τότε, αλλά με ιδιαίτερες δυνάμεις, με ιδιαίτερο οπλισμό και με ιδιαίτερα άλογα ύπους. Το παράξενο σε αυτό, γιατί είναι μια τρομακτική η έκτη σάλπιγγα, η δεύτερη ουέ, η δευτέρα ουέ, το τρομακτικό με αυτό είναι ότι οι άνθρωποι βλέποντας αυτά δεν μετενόησαν, λέει η Γραφή, που σημαίνει ότι κατάλαβαν ότι προήρχονται όλα αυτά από το Θεό. Γιατί δεν θα απαιτούσε ο Θεός να μετανοήσουν αν δεν καταλάβανε, δεν καταλάβαιναν ότι αυτά τα επιτρέπει, τα φέρνει, είναι η οργή του Θεού. Και υπάρχει λόγος που το καταλάβαιναν, γιατί σε αυτή την περίοδο των 3,5 πρώτων χρόνων, φτάνουμε δηλαδή προς το τέλος των 3,5 πρώτων χρόνων, όπου είναι μεγάλη η θλίψης, αλλά θα μπούμε και στα επόμενα 3,5 χρόνια που η θλίψη είναι τόσο μεγάλη που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει στους ανθρώπους. Δηλαδή οι μέρες τρομακτικές, απίστευτες, και τις διαβάζουμε εμείς τόσο απλά, αλλά όταν σκεφτόμαστε ότι κάποιοι θα τις ζήσουν, εκεί οι σκέψεις μας και η καρδιά μας αλλοιώνεται. Και το κάποιες θα τις ζήσουν είναι πολύ σοβαρό, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε «Δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται». Απίστευτες καταστάσεις, δυσερμήνευτες. Σκεφτόμαστε απλώς και περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξει, καθώς διαβάζουμε αυτά τα γεγονότα. Ξέρουμε βέβαια ότι θα καταλήξουν στη Δευτέρα Παρουσία και στη Μεγάλη Κρίση και στην μάχη του Αρμαγεδόνα, όπου ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει τους ανθρώπους. Εν τέλει θα αναγεννήσει τη γη και θα δημιουργήσει τη βασιλεία του για 1,000 χρόνια επί της γης. Η λυπή λοιπόν των ανθρώπων, παρόλο που άκουγαν το κήρυγμα, όπως θα δούμε παρακάτω, των δύο προφητών, παρόλο που υπήρχαν οι 144.000 που ήταν σφραγισμένοι από το Θεό Ισραηλίτες απαρχής για να ομιλούν και να κηρύττουν την αλήθεια και να αποκαλύπτουν ότι αυτός ο κυρίαρχος είναι ο διάβολος και σατανάς επί της γης τότε, καθώς έχει φύγει η Εκκλησία και ο Αντίχριστος, ο οποίος ήδη έχει αποκαλυφθεί από την πρώτη σφραγίδα. Παρόλα αυτά δεν μετενόησαν από τα έργα των χειρών αυτών, αλλά συνέχιζαν να προσκυνάνε τα δαιμόνια, απίστευτο, αλλά όχι παράξενο. Και τώρα ακόμη ξέρουμε ότι υπάρχουν οι σατανιστές που προσκυνάνε τα δαιμόνια, οι οποίοι μάλιστα αυξάνονται ραγδαία σε όλη την ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα σε μερικές περιοχές αυξάνονται με ιδιαίτερη ταχύτητα.
από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω διαβάσει. Άρα συνεχίζουν να προσκυνούν τα δαιμόνια, συνεχίζουν να προσκυνούν τα είδωλα σαν θεό τους, τα χρυσά, τα σημαίνια, τα χάλκινα, τα λίθινα, τα ξύλινα, παρόλο που αναγνωρίζουν ότι ούτε μπορούν να βλέπουν, ούτε να ακούνε, ούτε να περπατάνε, και επιπλέον δεν μετανοούν και από τους φόνους τους οποίους κάνουν εκείνη την περίοδο, που είναι πολύ σκληρή περίοδος, γιατί εξαισίως φωνεύει ο Αντίχριστος με τους δικούς του και υπάρχουν πολύ εσφαγμένοι και στα πρώτα 3,5 χρόνια, όπου στην έκτη σφραγίδα, αν θυμάστε, οι ψυχές των πεπελεκημένων, των εσφαγμένων, ήταν κάτω από το θυσιαστήριο του Χριστού και εκεί έκραζαν «Έως πότε δεν εκδικείς το θάνατό μας?» Και ο Κύριος τους απάντησε «Κάντε υπομονή, γιατί πρέπει να συμπληρωθεί και ο αριθμός των συνδούλων σας». 3,5 χρόνια, αφενός μεν να εκδηλώνεται η οργή του Θεού από τον ουρανό με τις σφραγίδες και με τις άλπιγγες μέχρι τώρα, αφετέρου δε να εκδηλώνεται η οργή του Αντίχριστου πλέον επάνω σε όλους όσους δεν υποτάσσονται και δεν τον δέχονται και δεν υπακούν σε Αυτόν. Αυτοί όμως που έχουν αποδεχθεί τον Αντίχριστο βασιλιά τους και αρχηγό τους, δεν μετανοούν ούτε από τους φόνους, ούτε από τις φαρμακίες, ούτε από τις πορνίες, ούτε από τις κλοπές. Είναι δηλαδή η Δευτέρα ουέ ένα τρομακτικό γεγονός, υποθέτουμε, Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το 1/3 των ανθρώπων με επώδυνο τρόπο φωνεύονται, και από την άλλη μεριά όσοι δεν εφωνεύθησαν δεν μετανοούν. Τώρα θα κάνει μία μικρή παρένθεση ο Λόγος του Θεού μεταξύ της 6ης και της 7ης σάλπιγγας, για να μας περιγράψει και να μας αποκαλύψει σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό και στη γη. Το Ι κεφάλαιο και το Ι κεφάλαιο από το 1 στο 13 εδάφιο είναι αυτή η παρένθεση που μας περιγράφει, που θα μας περιγράψει, θα διαβάσουμε ο Λόγος του Θεού αυτά, επαναλαμβάνω, που συμβαίνουν τότε, όχι τώρα βέβαια, τότε στον ουρανό και στη γη. Και είδον έναν άλλον άγγελο να κατεβαίνει μετά την έκτη σάλπιγγα εκ του ουρανού, ενδεδειμένον με νεφέλη, ήρισε επί της κεφαλής αυτού, το ουράνιο τόξο που είναι και το σημείο της συνθήκης του Θεού με τους ανθρώπους, το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, άρα άγγελος του Θεού ένδοξος, και υπόδες αυτού ο στήλη πυρός, που φανερώνει την εξουσία που είχε αυτός ο άγγελος. Είναι ένας ιδιαίτερος άγγελος, μάλιστα κάποιοι, πιστεύω εσφαλμένα, λέγουν ότι αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός, ο ένδοξος, αλλά εφόσον ο Λόγος του Θεού μας λέει άγγελος, δεν μπορεί άλλα να λέει και άλλα να εννοεί. Είναι άγγελος λοιπόν, αλλά είναι άγγελος του Κυρίου, ένδοξος, ισχυρός, ο οποίος έχει στο χέρι του ένα βιβλιάριον ανεωγμένων και έθεσε τους πόδας αυτού των δεξιών επί την θάλασσα, των αριστερών επί την γη, φανερώνοντας έτσι ότι έχει δοθεί σε αυτόν εξουσία σε όλη τη γη, σε όλη την οικουμένη. Και εδώ αποδεικνύεται, φαίνεται ότι δεν είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Ενώ εδώ ο άγγελος αποκαλύπτεται ότι έχει εξουσία σε όλη τη γη. Και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, τρομακτικής, καθώς βρυχάται ο λέων, και όταν έκραξε ελάλησαν οι 7 βροντές τα σε αυτόν φωνάς, και μάλιστα ο Ιωάννης όταν άκουσε τα φωνάς των 7 βροντών αποφάσισε να γράψει αυτά που άκουσε, αλλά φωνή από τον ουρανό τον εμπόδισε λέγοντας «Σφράγισον εκείνα τα οποία ελάλησαν οι 7 βροντές και μην γράψεις αυτά,
Προφανώς γιατί ο Θεός έκρινε ότι αυτά τα οποία περιγράφουν οι 7 βροντές και άκουσε πεντακάθαρα ο Ιωάννης και θα μπορούσε να περιγράψει και να καταγράψει, δεν πρέπει να τα μάθουμε εμείς και δεν πρέπει να τα μάθει κανείς, και προφανώς δεν πρέπει να τα μάθει και ο διάβολος. Δεν μπορούμε, μπορούμε να κάνουμε μάλλον διάφορες σκέψεις γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να γραφτούνε για να μάθουμε, να μάθουν όλες οι δυνάμεις και οι επουράνιες και οι επίγειες και οι καταχθόνιες αυτά τα οποία οικούστησαν. Άλλος θα μπορούσε να πει ότι τα άκουσε ο διάβολος και εμείς δεν πρέπει να τα μάθουμε. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάτι που εμείς μπορούμε να το κρίνουμε ή μπορούμε να το συζητήσουμε. Εμείς αποδεχόμεθα ότι ο Θεός δεν ήθελε, τουλάχιστον εμείς που σήμερα διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να μάθουμε αυτά τα οποία ελέγχθησαν και περιγράφησαν από τις 7 βροντές. Το επόμενο όμως είναι αυτό το οποίο έχει σημασία, από το 5 εδάφιο και μέχρι και το 7. «Και ο άγγελος τον οποίον είδον ιστάμενον επί της θαλάσσης και επί της γης, εσήκωσε την χείραν αυτού εις των ουρανών, με εξουσία μεγάλη που έχει δοθεί σε αυτόν από το Θεό, και όμωσεν εις τον ζώντα εις τους αιώνες των αιώνων, ο οποίος έκτισε τον ουρανό και τα εναυτό και τη γην και τα εναυτή και την θάλασσαν και τα εναυτή, ότι καιρός δεν θέλει είστε έτη». Έχει εξουσία να ενεργήσει ώστε όμωσε ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων ότι δεν υπάρχει άλλος καιρός. Τώρα θα αλλάξουν οι καταστάσεις. Και μάλιστα εξηγεί, αλλά εν τες ημέρες της φωνής του 7ου αγγέλου, όταν μέλει να σαλπίσει, τότε θέλει τελεστεί το μυστήριο του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους, τους προφήτες. Προφητεύει λοιπόν και μάλιστα έχοντας εξουσία ότι κατά τη διάρκεια της 7ης σάλπιγγος της Τρίτης ή άλλως της Τρίτης ουέ θα τελεστεί ένα μυστήριο το οποίο είχε φανερώσει ο Θεός στους δούλους και τους προφήτες. Το μυστήριο αυτό, όπως θα διαβάσουμε με λεπτομέρεια την επόμενη Πέμπτη, είναι αφενός μεν ότι ο Θεός θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών στον λαό Ισραήλ, ώστε σαν λαός πια, όχι μόνο οι 144.000, ούτε μόνο οι δύο προφήτες που σε λίγο θα θανατωθούν, σαν λαός θα επιστρέψουν στον Ιησού Χριστόν, τον οποίον θα ομολογήσουν, θα κατανοήσουν και θα ομολογήσουν ότι είναι ο Μεσσίας, αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν. Είναι η μεγάλη αλλαγή που θα λάβει η χώρα όταν ο Θεός θα επέμβει, έτσι όπως είχε υποσχεθεί και με τον Ζαχαρία τον προφήτη, αλλά και σε πολλά μέρη της παλαιάς, τόσο της παλαιάς όσο και της καινής, για την επιστροφή εξ ολοκλήρου του λαού Ισραήλ προς τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον θα κατανοήσουν, επαναλαμβάνω, ότι είναι ο Μεσσίας και θα ομολογήσουν ότι είναι ο Μεσσίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ο μεγάλος αυτός διωγμός, τον οποίον θα δούμε πρώτα ο Θεός την επόμενη Πέμπτη, του Αντίχριστου, του ψευδοπροφήτου που θα έχει πάρει και την απόλυτη εξουσία, ο μεγάλος διωγμός προς το λαό Ισραήλ, αλλά και προς όλους οι οποίοι θα ακούσουν το κήρυγμα πλέον των αγγέλων που θα φωνάζουν «Μη βάλετε το χάραγμα», στο μεσουράνημα θα πετούν, αλλά το κήρυγμα που άκουσαν τα πρώτα 3,5 χρόνια από τους δύο προφήτες και από τους 144.000 εσφραγισμένους, αλλά τώρα και το κήρυγμα από όλο το λαό Ισραήλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το μυστήριο το μέγα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 7ης σφραγίδας θα γίνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Θα γίνει κάτι που ο Χριστός μόνο, έντονα, όχι μόνο,
ο Χριστός έντονα προεφύτευσε. Θα γίνει πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ θα πολεμήσει με τον Σατανά, ο οποίος έχει το δικαίωμα, είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, έχει μέχρι τότε που θα λάβει χώρα αυτό το οποίο διαβάζουμε, να ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού και να κατηγορεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα. Είναι ο διαβολεύς, ο κατήγορος όλων των ανθρώπων, όπου ο αγώνας του ο μεγάλος είναι να κερδίσει το ωραιότερο πλάσμα που έφτιαξε ο Θεός και το μοναδικό πλάσμα το οποίο είναι αιώνιο, αν και καταρχάς κατοικών εν σαρκή, τον άνθρωπο δηλαδή, που είναι και το μοναδικό πλάσμα το δημιουργημένο από το Θεό κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Το μυστήριο λοιπόν που θα λάβει χώρα, για πρώτη φορά από τότε που η Γραφή λέει «εν αρχή έφτιαξε ο Θεός τον ουρανό και πάντα τα εν το ουρανό και τη γη και πάντα τα εν τη γη», και μάλιστα πρώτο κτίσμα «χερούβε επισκιάζον έφτιαξε τον Σατανά, ο οποίος για το κάλος του υπερηφανεύθη και αποφάσισε να διεκδικήσει το να είναι όμοιος με το Θεό, αν και πλάσμα, προσδιορισμένο να είναι υπηρέτης πάντοτε στο Θεό, εις διοξολογίαν του». Από τότε λοιπόν που ο Θεός εν αρχή επίησε τον ουρανό και τα εν το ουρανό και τη γη, στον ουρανό υπάρχουν όλοι οι άγγελοι, εκτός κάποιοι που εγκατέλειψαν το ίδιο αυτόν κατοικητήριον, όπως περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος, και βρίσκονταν μέχρι τουλάχιστον πριν λίγο και ακόμη από αυτά που διαβάζουμε στο φρέαρ της Αβύσσου, στα Τάρταρα, δεδεμένη με αλύσεις σκότους. Πόλεμος μέγας λοιπόν θα γίνει στον ουρανό, μυστήριο μέγα. Ο Θεός δίνει την εντολή πλέον, γιατί ο διάβολος ξεπέρασε κάθε όριο, καθώς πλέον στον ουρανό υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, τους οποίους κατηγορούσε. Δεν μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά συνεχίζει και να κατηγορεί και να κάνει αυτό το μεγάλο κακό. Γιατί είπαμε τα πρώτα 3,5 χρόνια και στη συνέχεια βέβαια υπάρχει η οργή του Θεού προς όλη την ανθρωπότητα, αλλά υπάρχει και η οργή του Αντίχριστου και του Διαβόλου προς τους ανθρώπους όλους, ώστε αφανίζει εξαισίως, σκοτώνει, σφάζει, με εξουσία που έχει, γιατί πια την εξουσία επί της γης την έχει ο διάβολος, επειδή η Εκκλησία δεν υπάρχει, έχει αρπαχθεί απόλυτη εξουσία, το Πνεύμα το Άγιο έχει φύγει, η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, δύναμης, ο Παράκλητος, και μέλη οι πιστεύοντες και οι δεχθέντες των Ιησού Χριστών, έχει πλέον αρπαγεί. Του έδωσε 3,5 χρόνια όπου ξεπέρασε κάθε όριο κακίας, μίσους, αδικίας, φόνων, με αποτέλεσμα ήλθε το τέλος του. Έδωσε εντολή λοιπόν στο Μιχαήλ τον άγγελο και τα στρατεύματά του να κάνουν πόλεμο στον ουρανό. Ενίκησε ο Μιχαήλ και τα στρατεύματα τον διάβολο και Σατανά, το χερούβ το επισκιάζον και τα στρατεύματα αυτού, και όλοι ερήφθησαν στη γη. Και όταν λέει η Γραφή ερήφθησαν στη γη, σημαίνει ότι μάλλον δεν μπορούν να φύγουν πάλι από τη γη. Γι' αυτό και όταν έρχεται ο Κύριος μας στη Δευτέρα Παρουσία Του να πολεμήσει, εκ της γης τα στρατεύματα του Αντίχριστου πολεμούν την κάθοδο του Ιησού Χριστού. Είναι ένα μέγα μυστήριο για το οποίο ο Κύριος μας είπε «Είδον εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να αφορά την αποστασία του διαβόλου τότε στην αρχή που έπεσε από το περιβάλλον του Θεού, αν και διατήρησε την εξουσία να εισέρχεται
στην παρουσία του Θεού. Μπορεί να σημαίνει την πτώση του τώρα, το μέγα αυτό μυστήριο, από τον ουρανό στη γη, όπου ξέρει ότι λίγος καιρός του μένει, ότι το τέλος του πλησιάζει και έχει πολύ μίσος. Ο άγγελος λοιπόν προφητεύει ότι τα δύο αυτά γεγονότα και άλλα, όπως θα δούμε με λεπτομέρεια πρώτα ο Θεός την άλλη Πέμπτη, θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της 7ης σάλπιγγας, όπου πλέον στη συνέχεια, όταν δηλαδή ο διάβολος πέσει επί της γης, ο Αντίχριστος θα πάρει την απεριέριστη παγκόσμια εξουσία, καθώς θα βγει μέσα από τη θάλασσα σαν ένα μέγα θηρίο. Όμως η παρένθεση αυτή συνεχίζεται, είμαστε μετά την 6η σάλπιγγα και ένας άγγελος έδωσε, όχι να ολοκληρώσω, και η φωνή την οποία ήκουσα περί του μυστηρίου του Θεού, το οποίο θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της 7ης σάλπιγγας της 3ης ουέ, ελάλησε πάλι με τεμού εκ του ουρανού και είπε: «Ελάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον στο χέρι του αγγέλου του ισταμένο επί της θαλάσσης επί της γης». Και εγώ υπάκουσα, πήγα, το πήρα στα χέρια μου και ο άγγελ, και λέγει προς εμέ: «Τώρα φάγε», δηλαδή μελέτησέ το με προσοχή, «κατάφαγε το, στο στόμα σου θα είναι γλυκό», όταν θα ακούς την κρίση του Θεού, «αλλά στο στομάχι σου θα είναι πικρό», όταν θα βλέπεις την ταλαιπωρία των ανθρώπων και μάλιστα των ανθρώπων που δεν υπετάχθησαν στον Αντίχριστο. Και συνεχίζει: «Πρέπει όμως κι άλλα να γράψεις και να προφητεύσεις τώρα πια περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών, για όλα τα έθνη, για τον όχλον των πολλήν, ο οποίος και αυτός θα κατανοήσει στο τέλος των 3,5 ετών, ώστε όταν θα είναι υποχρεωτικό πια το χάραγμα», γιατί τα πρώτα 3,5 χρόνια δεν είναι υποχρεωτικό, δεν το βλέπουμε, στα τελευταία 3,5 χρόνια όταν το χάραγμα θα είναι υποχρεωτικό, εκεί θα αντισταθούνε και με αυτόν τον επώδυνο τρόπο, εσφαγμένοι, ταλαιπωρημένοι, μην μπορώντας να αγοράζουν, να πουλάνε, μη έχοντας δηλαδή καμία δυνατότητα, γιατί η δύναμη σήμερα, έτσι πως έχει εξελιχθεί η ανθρωπότητα, η δύναμη είναι το χρήμα. Όποιος δεν έχει χρήμα είναι πεθαμένος. Όποιος έχει λίγο ζει, όποιος έχει πολλά βασιλεύει. Αυτό βέβαια ισχύει σε όλους που δεν έχουν τον Χριστό, γιατί όποιος έχει τον Χριστό ζει και βασιλεύει. Αλληλούια. Και ζει και βασιλεύει και δοξάζεται το Θεό και υψώνεται ενώπιον του Κυρίου. Αλλά η αλήθεια είναι, στην ανθρωπότητα το χρήμα είναι η πηγή της δύναμης και της δόξης των ανθρώπων, έτσι όπως έχει καταντήσει. Άλλωστε είναι και γεγραμμένο ότι βασιλεύει ο μαμονάς της αδικίας μέσα στη γη αυτή. Και εδώ κάλαμος όμοιος με ράβδο στον Ιωάννη, και ο άγγελος που στεκόταν δίπλα του του είπε: «Σήκω και μέτρησε το ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό». Αυτό φανερώνει την προστασία που ο Θεός περιβάλλει μέσα στο ναό, προφανώς εννοεί στα Άγια των Αγίων, και στο θυσιαστήριον στα Άγια. Την αυλή όμως έξωθεν του ναού άφησε απ' έξω, μη μετρήσεις αυτήν, διότι αυτή εδόθη στα έθνη. Αλλά παρόλο που τώρα υπάρχει στα 3,5 χρόνια προστασία των Αγίων, αλλά και των Αγίων των Αγίων του ναού και των ανθρώπων που κατοικούν μέσα εκεί, σε λίγο, στα τελευταία 3,5 χρόνια θα χαθεί αυτή η προστασία, γιατί την πόλη την Αγία θα πατήσουν 42 μήνες, δηλαδή 3,5 χρόνια. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς, ότι θα καθίσει όταν θα αποκαλυφθεί. Θα έλθει κατ' ενέργειαν του Σατανά, εν πάση δυνάμει
και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων και θα καθίσει στο ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός, αλλά όχι τα πρώτα 3,5 χρόνια. Τώρα ακόμη μέχρι την 7η σάλπιγγα, στην 7η σάλπιγγα τελειώνουν τα πρώτα 3,5 χρόνια και βγαίνουν τα δεύτερα που θα είναι η θλίψη μεγάλη που δεν έγινε ποτέ. Σε αυτά τα πρώτα 3,5 χρόνια μας περιγράφει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι για 1260 μέρες, που είναι πάλι 3,5 χρόνια, θα δώσω εις τους δύο μαρτυρές μου να προφητεύουνε ενδεδειμένοι σάκους ταπείνωσης. Δεν θα είναι δηλαδή ένδοξο, αλλά θα είναι ταπεινοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θα κηρύττουν, αλλά θα προφητεύουν. Και βέβαια η προφητεία την οποία θα λέγουν είναι όπως ο Ιωάννης, γιατί αυτή τη μορφή έχουν τώρα, όπως ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έλεγε, δέστε αυτός είναι ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Τώρα αυτοί οι δύο προφήτες θα προφητεύουν και λένε αυτός είναι ο Αντίχριστος. Σε ανθρώπους μάλιστα που θα τον έχουν υποδεχθεί ακόμη και σαν Μεσσία, βλέποντας τις ικανότητες που έχει. Θα προφητεύουν λοιπόν 3,5 χρόνια, αλλά για να μπορούν να προφητεύουν 3,5 χρόνια, καθώς την απόλυτη εξουσία έχει ο διάβολος και ο Αντίχριστος επί της γης, όπως είπαμε μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, ο Θεός σε αυτούς έδωσε ιδιαίτερες δυνάμεις. Λέει η Γραφή, αυτοί οι δύο είναι οι ελαίοι που έχουν δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και προφητεύουνε, οι δύο λιχνίες που έχουν το φως, την αλήθεια, και προφητεύουν την αλήθεια, και στέκονται και ενώπιον του Θεού της γης. Ο Θεός δηλαδή δεν εγκατέλειψε τη γη με την αρπαγή της Εκκλησίας, αντιθέτως μάλιστα είναι αυτός που επιβάλλει, επιφέρει την οργή του σε όλη την οικουμένη. Και αν κάποιος θελήσει να βλάψει αυτούς, έχουν την ικανότητα να εξέρχεται πύρεκ του στόματος αυτών και να κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Και αν κάποιος θέλει να βλάψει αυτούς, πρέπει να θανατωθεί εξάπαντος. Τώρα το κήρυγμα γίνεται, ο Θεός να με συγχωρέσει, θα το πω αυτό, με βάρβαρο τρόπο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι σκληρός ο διάβολος και η δούλη του, αλλά και ο Θεός πάσης της γης είναι και αυτός ένδοξος, δίδοντας μεγάλη εξουσία μόνο σε αυτούς τους δύο ανθρώπους που έχοντες αυτή τη μεγάλη εξουσία θα βασανίζουν, λέει η Γραφή, όπως θα δούμε παρακάτω, όλη την ανθρωπότητα. Για να το δούμε όμως. Επίσης έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό για να μην βρέχει στις ημέρες της προφητείας του. Και είναι εμφανής η εξουσία που έχουν. Και επίσης έχουν εξουσία επί των υδάτων να μεταβάλουν αυτό σε αίμα και ακόμη να πατάξουν τη γη με πάσαν πληγήν όποτε το θελήσουν. Πολλοί λένε ότι είναι ο Ηλίας και ο Μωυσής, σε εμάς φαίνεται μάλλον αδύνατον, γιατί αυτοί βρίσκονται ήδη στον ουρανό, αλλά έχουν όμως τις εξουσίες που είχε και ο Ηλίας και ο Μωυσής, καθώς έφερνε πληγές. Βεβαίως ο Κύριος, ο Θεός το έκαμε, αλλά με τις εξουσίες που είχε δώσει ο Θεός και στον Μωυσή και στον Ηλία. Αλλά υπάρχει ένα τέλος στη μαρτυρία τους και στην περίοδο της προφητείας τους. Πάντοτε υπάρχει αρχή και τέλος σε κάθε γεγονός που λαμβάνει χώρα επί της γης. Πάντοτε. Υπήρχε αρχή της διακονίας του προφήτη Ιωάννη, του προδρόμου, υπήρχε και τέλος. Και μάλιστα επώδυνο, υπήρχε αρχή του Ιησού του Ναζωραίου σαν άνθρωπος επί της γης, υπήρξε και τέλος. Πάντοτε υπάρχει επί της γης αρχή και τέλος. Μόνο στον ουρανό δεν υπάρχει τέλος και τα πάντα είναι αιώνια. Όταν τέλειωσαν λοιπόν τα 3,5 χρόνια που ήταν δοσμένα από το Θεό του ουρανού και της γης στους δύο αυτούς προφήτες να προφητεύουν, εκτελώντας μάλιστα σημεία και τεράστια κρίση Θεού,
ώστε να μην μπορούν να τους σταματήσει κανείς. Όταν ήρθε λοιπόν το τέλος, το θηρίον το αναβαίνω της Δαβίσου, θα κάνει πόλεμο με αυτούς, θα νικήσει αυτούς και θα θανατώσει αυτούς, όπως ο Ηρώδης θανάτωσε με την Ηρωδιάδα τον Ιωάννη τον προφήτη. Όπως οι Ισραηλίτες θανάτωσαν τον Ιησού των Ναζωραίων. Όταν ο Θεός το αποφασίσει, γιατί πρόκειται να αλλάξει τελείως η μορφή της ανθρωπότητος τα δεύτερα 3,5 χρόνια της εφταετίας του Αντίχριστου. Και οι άνθρωποι των λαών και των φυλών και των γλωσσών και των εθνών θα βλέπουν τα πτώματα αυτών ημέρας 3,5 και θα αφήσουν τα πτώματα αυτών και δεν θα αφήσουν τα πτώματα αυτών να τεθούν σε μνημεία. Και είναι θαυμαστό πως το περιέγραψε πριν 2,000 χρόνια ο Ιωάννης, αν και το βλέπε από το Θεό, ότι σε εκείνη τη γωνιά, στα Ιεροσόλυμα, θα είναι πεθαμένοι σε κοινή θέα οι δύο προφήτες, τους οποίους όμως θα βλέπει όλη η ανθρωπότης με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα και ακόμη περισσότερο που θα υπάρχει τότε. Απίστευτο είναι για την εποχή εκείνη, αλλά είναι αληθινό και κοινό το πώς θα γίνει στις μέρες μας και ακόμη περισσότερο καθώς η τεχνολογία θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο τις ημέρες εκείνες. Αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε είναι οι κατοικούντες της γης θα χαρούνε για αυτούς, θα εφρανθούνε και θα είναι τόσο η χαρά τους που θα μοιράζουν δώρα ο ένας τον άλλον, θα στέλνουν δώρα, τους νικήσαμε. Τους νίκησε το θηρίον το αναβαίνον εκ της Αβύσσου. Και η αλήθεια είναι ότι πράγματι τους νίκησε, αλλά κατά το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Τίποτα δεν γίνεται που δεν το θέλει ο Θεός. Και αυτό είναι κάτι, αδερφοί, που δεν πρέπει να ξεχνάμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις μέρες που ζούμε. Τίποτα δεν γίνεται που δεν το θέλει ο Θεός. Αλλά και το πιο σημαντικό ακόμη είναι και ότι γίνεται είναι σύμφωνα με το Άγιο και ευλογημένο σχέδιο του Θεού και είναι μέσα στις καλές βουλές που βουλεύεται ο Θεός. Θα τελειώσουν αυτοί, αλλά θα συνεχίσει, θα τελειώσει και θα νομίσει ο Αντίχριστος και ο Διάβολος τελειώσαμε. Με αυτούς τους δύο κανείς πια δεν θα μπορεί να προφητεύει γιατί δεν έχει την εξουσία. Τώρα όμως θα προφητεύει όλος ο λαός Ισραήλ. Είναι η μεγάλη αλλαγή που θα κάνει ο Θεός. Και όχι μόνο. Ώστε όχλοι πολλοί λαοί, πολλοί από κάθε φυλή θα δεχθούν το κήρυγμα, αλλά θα προφητεύουν και οι άγγελοι. Όμως χαρήκανε, εμφρανθήκανε, στείλανε δώρα πολλά ο ένας τον άλλον, γιατί οι δύο αυτοί προφήτες σε βασάνισαν αφενός μεν με το κήρυγμά τους το προφητικό, αφετέρου με τις εξουσίες που τους είχε δώσει ο Θεός να κλείσουν τον ουρανό, να μεταβάλουν τα ύδατα σε αίμα και να πατάξουν τη γη με πάσαν πληγήν όποτε το θελήσουν. Πραγματικά βασάνισαν και πραγματικά αισθάνθηκαν απελευθερωμένοι όλοι οι άνθρωποι επί της γης, καθώς τους έβλεπαν θανατωμένους. Όμως σκεφτείτε την έκπληξη, γιατί μετά από 3,5 μέρες εισήλθε, λέει η Γραφή, από το Θεό πνεύμα ζωής αυτούς, ανέζησαν, εστάθησαν εις τους πόδας αυτών, φόβος μέγας έπεσε επί τους θεωρούντας αυτούς. Τι κάνει ο Θεός, απάνω που λέμε τους νικήσαμε, ο Θεός τους ανασταίνει. Τρομοκρατημένοι και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσα προς αυτούς ανάβητε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρασνόν με νεφέλη όπως ανέβηκε και ο Ιησούς Χριστός με την ανάληψή του. Με νεφέλη και είδον όλους, όλοι οι εχθροί τους αυτούς να αναλαμβάνονται και κατ' εκείνην την ώρα της ανάληψής τους έγινε σεισμός μέγας και έπεσε το δέκατον της πόλεως
και θανατώθησαν 7.000 άνθρωποι της πόλεως Ιερουσαλήμ, που πνευματικώς λέει η Γραφή είναι τα Γόμορα, δηλαδή η διαστροφή, αλλά και η Αίγυπτος, δηλαδή η περηφάνεια και η ειδωλολατρία. Θανατώθησαν 7.000 άνθρωποι από το φοβερό αυτό σεισμό και οι λοιποί έγιναν έμφοβοι και για πρώτη φορά έδωκαν τη δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού. Αρχίζει η μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή όχι μόνο με το κήρυγμά τους εξεπλήρωσαν το θέλημα του Θεού τα δύο αυτά σκεύη ιδιαίτερα εκλογής του Θεού, οι δύο προφήτες εκ του Ισραήλ, αλλά και με το θάνατό τους, αλλά ιδιαίτερος και με την Ανάστασή τους. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, που τα διαβάζουμε, που τα καταλαβαίνουμε όσο καταλαβαίνουμε. Δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τα όρια που ο Θεός μας αφήνει να καταλαβαίνουμε μέσα από την Αποκάλυψη, αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί κατανοούμε τι θα πει οργή Θεού. Δεν είναι η οργή του Θεού όπως εκδηλώθηκε μόνο την εποχή του Νόε με κατακλυσμό που έπεθαν ανάπαντες. Δεν είναι η οργή του Θεού όπως εκδηλώθη από το Θεό στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Δεν είναι η οργή του Θεού όπως εξοδηλώθη στη γη Χαναάν καθώς απέστειλε το λαό Ισραήλ εκεί. Τώρα μιλάμε όμως για κάτι τελείως διαφορετικό. Οργή Θεού που έρχεται από τον ουρανό, από τα δαιμόνια, από τον άρχοντα του σκότους. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας φωνάζει, θα τολμούσα να πω, επιμένει, θα έλεγα καλύτερα, προσέχετε εις αυτούς, για μας λέει που ακούμε, μήπως βαρυνθώσει η καρδιά σας από κρεπάλης και μέθης. Μάλιστα αλλού λέει προς αυτούς που μίλαγε για την αρπαγή της Εκκλησίας, πρέπει πάντοτε να προσεύχονται για να μην αποκάμνωσει, μην χάσουν την πίστη τους, γιατί οι επιθέσεις του διαβόλου, όπως είπαμε, έχουν ένα τελικό σκοπό να χάσουμε την πίστη μας, να αποκάμνουμε, δηλαδή να μην αντέξουμε, είτε με πρόκληση και δελεασμό, είτε με τρομοκρατία και απειλές, είτε με διαβολές και κατηγορίες, είτε με πλάνες και ψέματα. Προσέχετε λοιπόν, εις τον εαυτό σας ο καθένας. Είναι προσωπικός ο αγώνας, προσωπική κλίση και προσωπική η αρπαγή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης, από μέθης, από μεριπνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Γιατί η μέρα εκείνη θα έρθει ως παγής, καθώς είναι γεγραμμένο, καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, καθήν ώραν δεν σκέπτεστε κανένα σας, ούτε η πιστή ούτε η άπιστη. Σαν παγίδα θα έρθει πάνω σε όλους τους καθημένους επί το πρόσωπο πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, να το μυστικό μας αδερφοί. Θέλω να προσεύχεστε πάντοτε και να μην αποκάμνετε. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εμπαντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε, να γλιτώσετε από όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν, και τα διαβάζουμε εμείς τώρα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, για τα οποία λέγει ο Κύριος ότι πολύ γρήγορα θα αρχίσουν και θα τελειώσουν, 7 χρόνια, να μπορέσετε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση, που δεν είναι το σημαντικότερο αυτό. Το σημαντικότερο είναι και να σταθείτε μπροστά στον Υιόν του ανθρώπου, όμοιοι με τον Ιησού Χριστόν, με το νέο σώμα. Τα διαβάζουμε όχι για να τα μάθουμε, αλλά για να καταλάβουμε, να μετανοήσουμε
και να αρχίσουμε μια καινούργια ζωή, όπως λέγαμε χτες με τα νέα παιδιά, τα νέα αγόρια που είχαμε μαζευτεί, μια καινούργια ζωή που θα στηρίζεται στην προσευχή για να μην αποκάμουμε. Γιατί υπάρχει μια ερώτηση, άραγε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει στη γη, θα βρει την πίστη στη γη? Θα έχετε αντέξει? Θα έχετε μείνει στερεοί και αμετανόητοι και αμετακίνητοι? Ο Θεός να μας δίνει χάρη, αδερφοί, να βρίσκουμε χάρη από το Θεό και έλεος. Προσεκτική, αδερφοί, λίγος καιρός μένει. Καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Σα παγίδα θα πέσει η ώρα εκείνη. Γι' αυτό και στην Εκκλησία της Αποκάλυψης λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα έλθει ο Κύριος να γλιτώσουμε, να μας σώσει, να μας αρπάξει εκ της ώρας του πειρασμού που μέλει να ταλαιπωρήσει όλη την ανθρωπότητα. Σε μας θα κάνει διάκριση, υπάρχει εξαίρεση. Ήθε να είμαστε όλοι μέσα, αδερφοί. Και ήθε να είμαστε και σαν άτομα και σαν οικογένειες, αλλά και σαν εκκλησία. Όλοι μέσα, αδερφοί. Να καταξιωθούμε. Και δεν λέει να σας βοηθήσω να καταξιωθείτε. Λέει εσείς να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση. Είναι δική μας η ευθύνη. Είναι δικός μας ο αγώνας. Η δική μας η προσπάθεια. Δική μας η ζωή. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αμήν.